Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τον πολιτικό μας μαραθώνιο. Άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τη στήριξή του. Τώρα ο κεντρός χώρος μπαίνει και μετά το σημερινό αποτέλεσμα των εκλογών για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο κεντρός χώρος μπαίνει στην επικαιρότητα. Θα παίξει καθοριστικό ρόλο, γιατί προδιαγράφεται σίγουρη η διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας και επομένως ο κεντρός χώρος μπαίνει στο προσκήνιο. Είπαμε και στο πρώτο μέρος ότι προβλέπουμε η Νέα Δημοκρατία να σπάσει στα δύο και συγχρόνως και το ΠΑΣΟΚ να σπάσει και εκείνο τις επόμενες εβδομάδες στα δύο και να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μεσαίο κόμμα. Η σκληρή πτέρυγα της δεξιάς θα φτάνει το 25% απορροφημένου του Καρατζαφέρη. Ένα 25% δεν βλέπω παραπάνω τη σκληρή δεξιά πτέρυγα. Επίσης και το ΠΑΣΟΚ είναι χωρισμένο σε αριστεριστές και σε μετριοπαθείς. Οι αριστεριστές λένε όχι σε όλα τα μέτρα που υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς είναι και εκείνη το βαρύδι του ΠΑΣΟΚ. Οι μετριοπαθείς πάλι είναι όμοιροι της υφιστάμενης κατάστασης στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αν πάνε να εισηγηθούν κάποιο μέτρο, πρώτου φόβου διασπάσεως του ΠΑΣΟΚ κάνουν πίσω. Και έτσι η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται για απραξία και ατολμία. Και είναι βέβαιο ότι και το ΠΑΣΟΚ θα σπάσει στα δύο. Εγώ είχα προβλέψει όποτε διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία στα δύο, την ίδια αμέσως ώρα θα διασπαστεί και το ΠΑΣΟΚ στα άλλα δύο. Τώρα, αν τα δύο μέρη, το μετριοπαθές της Νέας Δημοκρατίας και το μετριοπαθές του ΠΑΣΟΚ, ενωθούν και γίνει ένα μεσαίο κόμμα, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε προσεχώς ανάλογα με την πολιτική αρχιτεκτονική που θα προσλάβει ο μεσαίος χώρος. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι οι εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και το αποτέλεσμα δρομολόγησαν εξελίξεις. Και αυτές τις εξελίξεις περίμενε καιρό ο χώρος του κέντρου. Έτσι είναι η κατάσταση. Νομίζω ο χώρος του κέντρου θα βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές που θα γίνουν σε λίγους μήνες. Ο χώρος του κέντρου θα βγει πρώτο κόμμα. Γιατί τη σκληρή δεξιά δεν τη βλέπω πάνω από 25%. Το σκληρό ΠΑΣΟΚ, όσο και να επικαλύψει τα αριστερά κόμματα, και εκείνο δεν το βλέπω να υπερβαίνει το 22 με 23%. Επομένως, στη μετριοπάθεια βλέπω την πλειοψηφία. Και το κόμμα εκείνο που θα φτιάξει κυβέρνηση και θα αντιμετωπίσει τα ζωτικά προβλήματα της οικονομίας. Αυτές είναι οι εξελίξεις, τις αναμέναμε, είχαμε προειδεάσει τον κόσμο, βλέπαμε τον δεξιόν η επιλογή εδώ και μέρες που θα οδηγούσε και παληθευθήκαμε. Επομένως, φρονώ ότι μπαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο χώρος του κέντρου. Και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί με τον δικομματισμό είχαμε περιθωριοποιηθεί. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Οι διεργασίες θα ξεκινήσουν λίγαν προσεχώς. Και οι εκλογές τις βλέπω για Φεβρουάριο τέλη με Μάρτιο. Οι νέες εκλογές τώρα του 10. Οι εκλογές βέβαια γίνονται κυρίως για οικονομική, λόγω της οικονομικής κατάρρευσης. Για οικονομικούς λόγους. Γιατί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η κατάλληλη, μια και υποσχέθηκε προεκλογικά παροχές, δεν είναι η κατάλληλη να ζητήσει θυσίες. Πλανάται στην πολιτική κονίστρα μια απατεωνιά. Δύο μάλλον απατεωνιές. Η απατεωνιά του Καραμαλή, που επί 5 χρόνια ροκάνησε χρόνο με απλή διαχείριση και άφησε για το τέλος τις αλήθειες, όταν ήταν πια αργά και είχε ο κόσμος εξοργιστεί με όσα συνέβαιναν στη Νέα Δημοκρατία, και την απατεωνιά του Γιωργάκη, ο οποίος έκρυψε την αλήθεια από τον ελληνικό λαό για να πάρει τις εκλογές, τις πήρε μεν, αλλά είναι όμοιρος αυτών που επακολουθούν. Και χάθηκε η εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ τόσο γρήγορα. Δεν υπάρχει πια ανοχή ήδη. Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ήδη χωρίς λαϊκή εμπιστοσύνη. Η πίστοση χρόνου δεν υπάρχει, γιατί τι πίστοση χρόνου? Το ΠΑΣΟΚ είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι πριν τις εκλογές. Πίστοση χρόνου δίνει σε έναν που τηρεί έστω και εν μέρη τις υποσχέσεις του. Που είναι σοβαρό στοιχειοδός. Εδώ έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ που προεκλογικά υποσχέθηκε παροχές και φαγοπότια και γύρους τριάμβου και μετεκλογικά
μετεκλογικά ουσιαστικά εφαρμόζει τα όσα ζητούσε ο Καραμαλής λίγο πριν καταρρεύσει. Εγώ νομίζω ο Γεωργάκης τώρα, μα και είναι και αλήθεια αυτή. Και εγώ να ήμουν, τα ίδια θα εφάρμοζα. Όσο και αν η αριστερά κραυγάζει, είναι η οικονομία τέτοια που επιβάλλει σκληρά μέτρα. Όλοι θα θέλαμε να μην θυγεί τίποτα από τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους. Αλλά αυτό ίσως δρομολογήσει την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και του ασφαλιστικού. Οπότε, πρώτου φόβου να μην φέρνει ο ταχυδρόμος στη σύνταξη και πρώτου φόβου να χάσουν οι καταθέτες τα λεφτά τους, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και όσοι αρνούνται, ή είναι σε άγνοια, ή έχουν κακές προθέσεις για την υπόλοιπη κοινωνία και πρέπει να τεθούν στο περιθώριο. Έτσι. Είναι μεγάλη ανάγκη λήψης μέτρων. Δεν βλέπω άλλη λύση. Και θα τεθούν και θέματα ευρύτερα για τους ανέργους, για τα επιδόματα ανεργίας, τα οποία εγώ φρονώ ότι πρέπει να γενικευτούν και σε όλους τους ανέργους, για την παρακράτηση μέρους των υψηλών συντάξεων και μέρους των υψηλών μισθών χάρη του Ταμείου Συνοχής και Φτώχειας, για την επιβολή φόρου υπεραξίασης στα ακίνητα, όσο δυνηρό και αν είναι. Είδατε και ο κύριος Γκουλουμιάν προηγουμένως, που είπε ότι όταν ένας αγοράζει πληρώνει φόρο μεταβίβασης. Αυτό που συνεχωνεύτη στο λεγόμενο ΦΠΑ. Φόρο μεταβίβασης. Φόρο αγοράς. Ναι, τον πληρώνει ο αγοραστής. Ο πολιτής όμως μέχρι τώρα δεν πλήρωνε τίποτα. Και νομίζω θα υιοθετηθεί ο φόρος, η διαφορά μεταξύ συμβολαίου αγοράς και συμβολαίου πώλησης, για τη διαφορά τιμήματων μεταξύ, είπαμε, πώλησης και αγοράς, που όσο το έχει αγοράσει προετών ο πολιτής, αυτή η διαφορά θα βγάζει κάποιο κέρδος εκ της πώλησης, επί του οποίου το κράτος θα αποσπά φόρο υπεραξίας. Ό,τι κινείται πρέπει να φορολογηθεί. Και πρέπει όσο μπορούμε το καθήμενο χρήμα, το στάσιμο χρήμα σε ακίνητα, στις τράπεζες αυτά, όσο μπορούμε να το κινήσουμε, να μπει στην κινητική της οικονομίας. Γιατί εκ της ακινησίας δεν ωφελείται καθόλου η οικονομία μας. Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να πιστούν και όχι όσοι έχουν στα σεντούκια τους λεφτά να τα ρίξουν στην αγορά. Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη πολιτών προς το κράτος και του κράτους προς τους πολίτες. Πρέπει να πνεύσει ένας νέος άνεμος εμπιστοσύνης και ευκαιριών. Εγώ πιστεύω ότι όταν ζητάμε από κάποιους λεφτά, πρέπει για να τους πείσουμε να δώσουν κάποια λεφτά, να πνεύσει ένας νέος αναπτυξιακός άνεμος και άνεμος αναγέννησης, από τον οποίο θα έχουν να κερδίσουν και κάτι. Δηλαδή το κράτος πρέπει να ζητήσει φόρους, να προσφέρει όμως ευκαιρίες κίνησης της οικονομίας, από τις οποίες και οι ιδιώτες θα ωφεληθούν και το ίδιο θα βγει από τα διέξοδά του. Έτσι βλέπω κάπως. Γιατί σκέτο φόρους, όπως τα ανακοινώνει το Πασόκ, είναι και βλακεία. Σκέτο βάζουμε φόρους, δώστε λεφτά, έτσι σκέτο, σε μια παράλυτη αγορά και σε μια υποκατάρρευση οικονομία, κάνει τον άλλο απρόθυμο να συμβάλλει. Μέσα σε ένα νέο πνεύμα, όπως όμως το έχει σχεδιάσει η Ένωση Κεντρών, τα πράγματα αλλάζουν. Ο καθένας θα θέλει να δώσει, αν πάρει κιόλας. Αν δημιουργηθούν ευκαιρίες. Και πάνω απ' όλα ευκαιρίες για τους νέους μας που σήμερα βλέπουν όλες τις πόρτες μπροστά τους κλειστές. Η Ένωση Κεντρών θα παίξει ρόλο. Θα δικαιώσετε και το γιατί περιμέναμε τόσο καιρό έξω από τη Βουλή. Γιατί περιμέναμε με καρτερία και υπομονή το τέλος του δικομματισμού και το τέλος του πολιτικού μας συστήματος. Γιατί ξέραμε ότι είμαστε η νέα μεγάλη αρχή. Και ο δικομματισμός μας αντιμετώπιζε με κακία και μας εξόντωνε, είχε απαγορεύσει κάθε επικοινωνία μας με τα κανάλια και με τα ΜΜΕ, ακριβώς για να μην φέρουμε νωρίτερα την αλλαγή. Η αλλαγή όμως ήρθε, μα από εμάς, μα από τις συνθήκες, ήρθε με δύναμη φυσικού φαινομένου που δεν μπορείς να το αλλάξεις. Δηλαδή όσο